Και πάμε να φτιάξουμε την επόμενή μας συνταγή. Η επόμενή μας συνταγή είναι το αγαπημένο μας γιουβέτσι. Και σήμερα θα φτιάξουμε γιουβέτσι θαλασσινών. Θα το φτιάξετε σήμερα στην καλύτερη εκδοχή που στο σπίτι σας. Θα σας δείξω όλα τα μυστικά για να φτιάξετε το πιο νόστιμο, το πιο ζουμερό, το πιο κρεμμόδες γιουβέτσι που έχετε δοκιμάσει και τα θαλασσινά θα είναι ψημένα στην εντέλεια μέσα για να μπορέσουν να δώσουν στο 100% όλη τους τη γεύση μέσα στο φαγητό μας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το γιουβέτσι θαλασσινών θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια γαρίδες νούμερο 1, 8 με 9 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, 1 κιλό καλαμάρια, 1 κουταλιά της σούπας, ζάχαρη κρυσταλλική, 1 πράσο, 2 στικ σέλερι, 1 καρότο, 1 κρεμμύδι, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο σε σκόνη, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού μπαχάρι σε σκόνη, 1 αναστεροειδή γλυκάνισο, 1 φύλλο δάφνης, 1 κύβο κότας, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 50 γραμμάρια ούζο, 50 γραμμάρια κρασί κόκκινο, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 250 γραμμάρια κρυθαράκι μέτριο, 750 γραμμάρια νερό, 500 γραμμάρια μύδια με κέλυφος και ξύσμα για χυμό από 1 λεμόνι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε μαϊντανό, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και φέτες από 1 λεμόνι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε όλα τα θαλασσινά μας από το ψυγείο κατευθείαν. Δεν τα αφήνουμε πολύ ωραία έξω στον πάγκο, γιατί θέλουμε να τα ψήσουμε κατευθείαν να τα βγάλουμε από το ψυγείο. Μυδάκια, καλαμάρι και γαριδούλα. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι τα θαλασσινά μας θέλουν περίπου 3 με 4 λεπτά μαγείρεμα. Οπότε, το κρυθαράκι μας θέλει γύρω στα 15 με 20 λεπτά μαγείρεμα. Ή ξεκινάμε το κρυθαράκι και 3-4 λεπτά πριν είναι έτοιμο το κρυθαράκι, ετοιμάζουμε τα θαλασσινά και τα ρίχνουμε μέσα. Ή, άμα θέλουμε να κάνουμε οικονομία σκευών, μπορούμε να ξεκινήσουμε σοτάροντας όλα τα θαλασσινά μας πλην των μυδιών και βέβαια όλα αυτά να τα ρίξουμε στο τέλος. Τι να κάνουμε, οικονομία σκεύους ή όχι? Οικονομία σκεύους. Οικονομία σκεύους. Λοιπόν, θα σας ακούσω και θα κάνω ακριβώς αυτό που μου λέτε. Οπότε, πάμε να δημιουργήσουμε μία μικρή αποθήκη θαλασσινών. Γιατί ό,τι σοτάρουμε θα το βγάζουμε και θα τα αφήνουμε στην άκρη. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με τις γαρίδες. Εμένα οι γαρίδες που μου αρέσουν σε ένα γιουβέτσι να μην είναι ολόκληρες, γιατί όντως δεν γεύεσαι σε κάθε μπουκιά τη γαρίδα. Άρα θα τις κόψω εξ αρχής σε μικρά κομματάκια εδώ. Κόβω στη μέση όπως βλέπετε, εδώ, μέση, ταπ και στα 3 ή στα 4 κομμάτια, όπως θέλουμε. Για να υπάρχει σε κάθε μπουκιά και μία μπουκίτσα από τη γαρίδα. Γιατί άμα θα βάλω τώρα 10 γαρίδες σε ένα ολόκληρο γιουβέτσι, καταλαβαίνετε ότι κάποιοι τυχεροί θα φάνε γαρίδα, κάποιοι δεν θα φάνε. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Βέβαια, το να αφήσουμε τις γαρίδες ολόκληρες είναι πιο εντυπωσιακό, έτσι δεν είναι? Φαίνεται στο τέλος του γιουβέτσι, η αλήθεια είναι. Αλλά εμείς τώρα δεν πάμε για την εμφάνιση, πάμε για τη γεύση. Και σας υποσχέθηκα ότι θα φτιάξουμε το πιο νόστιμο γιουβέτσι ever και αυτό θα κάνω. Οπότε κάντε και εσείς αυτό ακριβώς που κάνω και εγώ. Κόβουμε τη γαρίδα μας. Ωραία κομματάκια εδώ. Πώς σας φαίνεται σαν διαδικασία τώρα? Δύσκολο, εύκολο? Εύκολο. Εύκολο. Σε 20 λεπτά θα έχει τελειώσει το φαγητό μας. Οπότε μην αγχώνεσαι. Δεν μπορούμε να δικασιάσουμε την ποσότητα της γαρίδας. Τόσο φραγκάσεις, ρε μπελέση. Να σου πω κάτι, η γαρίδα και τα θαλασσινά είναι πάρα πολύ ακριβά. Σκοπός είναι να ενδυναμώσουμε τη γεύση, όχι να βάλουμε έναν τόνο γαρίδες. Γιατί άμα βάλουμε και άλλες γαρίδες, θα τρώμε γαρίδες με κρυθαράκι. Εδώ πέρα θέλουμε να φάμε ένα γιουβέτσι. Σωστά? Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, το μάτι μας καίει, οπότε ρίχνουμε τις γαρίδες μέσα και θέλουμε να ακούσουμε αυτό τον υπέροχο θόρυβο εδώ πέρα. Τον ακούμε? Τέλεια. Τώρα, ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τα καλαμαράκια μας. Δεν ανακατεύουμε όλη την ώρα τις γαρίδες. Θέλουμε να ψηθούν περίπου 1-2 λεπτάκια, γιατί τις έχουμε κόψει κιόλας και ετοιμάζουμε τα καλαμάρια μας. Λοιπόν, πολύ απλά, θα κόψετε τα καλαμάρια σε ροδέλες εδώ. Όσο πιο λεπτές ροδέλες θα κόψουμε, τόσο πιο ωραία θα γίνουν. Και μόλις θα κόψετε σε ροδέλες, πάρτε και κόψτε τα ξανά στη μέση, εδώ. Θέλουμε και εδώ πέρα μικρά κομμάτια, θέλουμε να υπάρχει παντού καλαμαράκι μέσα στο κρυθαράκι μας. Τέλεια. Και μόλις κόψουμε τα καλαμάρια,
Οι γαρίδες λογικά είναι έτοιμες. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίες που έχουν γίνει. Δεν τις παραψύνουμε, ίσα ίσα θέλουμε να πάρουν ωραίο χρώμα και άρωμα από το τηγάνι. Τις βγάζουμε έξω, ξαναβάζουμε το τηγάνι πάνω στη φωτιά και ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάναμε στις γαρίδες θα κάνουμε και στα καλαμάρια μας. Οπότε βάλτε πάλι πίσω το πιατάκι εδώ. Τέλεια. Και τι θα ρίξουμε? Ελαιόλαδο. Λίγο, βλέπετε, δεν βάζω καθόλου στο τηγάνι. Περίπου 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Αλατάκι. Πιπεράκι. Και μία πρεζούλα ζάχαρη. Εδώ. Για να γίνουν έτσι πιο καραμελένια και πιο ωραία στο τηγάνι. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα και τα καλαμάρια μας. Εδώ. Και δεν ανακατεύουμε όλη την ώρα. Θέλουμε και εδώ να ψήσουμε περίπου 2-3-4 λεπτάκια ίσα-ίσα για να ψηθούν. Εδώ. Και να πάρουν αυτή την υπέροχη γεύση και το άρωμα που έχει βέβαια το τηγάνι μας. Τώρα, έχω πράσο που θα ψιλοκόψω εδώ. Έχω σέλερι και έχουμε πει εκατοντάδες φορές ότι η βάση της μαγειρικής είναι αυτά τα 4 υλικά. Ποια είναι αυτά? Πράσο, σέλερι, καρότο και κρεμμύδι. Το λεγόμενο μίρεπουά. Με το που ψιλοκόψουμε αυτά τα λαχανικά μας, ό,τι φαγητό και να κάνουμε, άμα τα βάλουμε μέσα, ξέρουμε ότι το φαγητό θα βγει πεντανόστιμο. Οπότε παίρνω και το καρότο, το ψιλοκόβω και αυτό. Εδώ, ωραία, Παναγία μου, καταπληκτικό. Εδώ. Και βέβαια το κρεμμύδι μας. Χοντροκόψτε το κρεμμύδι, δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψετε. Θα βράσει ούτως ή άλλως 20 λεπτά με το κρυθαράκι μας. Εδώ. Και πόση ώρα με πήρε να κόψω όλα τα λαχανικά? 4 λεπτά, ψεύτη. Αν ήταν 4 λεπτά, θα είχε καεί το καλαμάρι μας. Κοίτα εδώ. Ουχου! Κάνουμε άκρη εδώ τις γαρίδες. Φτάνει. Και κοιτάξτε τι ωραίο θέαμα. Τώρα δεν θες λίγο λεμονάκι εδώ πέρα και να αρχίσεις να τρως? Το θες. Αλλά δεν θα το κάνουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε όλη αυτή τη γεύση μέσα στο φαγητό μας, στο γιουβέτσι. Κοιτάξτε εδώ το τηγάνι. Το βλέπετε? Το σκουπίζουμε ή δεν το σκουπίζουμε? Όχι, εννοείται. Αυτός είσαι. Λοιπόν, άμα το σκουπίσουμε, τσάμπα, κάναμε την όλη διαδικασία. Ρίχνουμε περίπου 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο μέσα, φρέσκο ελληνικό ελαιόλαδο και βροχιδόν πέφτουν όλα μας τα λαχανικά. Σέλερι, πράσο, καρότο και κρεμμύδι. Παναγία μου, τι ωραία που μυρίζει. Είναι καταπληκτικό. Τώρα, τι μυρωδικά θέλετε να ρίξουμε μέσα? Θυμάρι. Θυμαράκι. Πολύ ωραίος. Μας αρέσει το θυμάρι. Δεν θέλουμε να βάλουμε άλλα μυρωδικά. Το θυμάρι είναι αρκετό. Λίγο θυμαράκι μέσα, μαζί με τα λαχανικά, Αναγία μου, τι καταπληκτικό πράγμα που είναι αυτό και πόσο ωραία μυρίζει αυτή τη στιγμή και ανακατεύουμε. Όλαλα. Κοιτάξτε εδώ, ήδη τα λαχανικά σκούπισαν το τηγάνι και πήραν όλη τη γεύση από τις γαρίδες και το καλαμάρι. Αναγία μου. Και πάμε να προσθέσουμε τώρα τα υπόλοιπα μυρωδικά μας. Λοιπόν, ο κύριος Κόρδος είναι εδώ, ετοιμοπόλεμος και πρέπει να μπει οπωσδήποτε στο γιουβέτσι. Το καταλαβαίνεις τώρα. Και ρίχνουμε και το σκορδάκι μας μέσα. Και αυτό που θέλουμε είναι να καραμελώσουν τα λαχανικά μας πάρα πολύ. Γιατί όσο πιο πολύ καραμελώσουν τα λαχανικά, τόσο πιο νόστιμο θα βγει το γιουβέτσι μας. Είναι καταπληκτικό, κοιτάξτε εδώ. Δώστε χρόνο να καραμελώσουν τα λαχανικά και μόλις καραμελώσουν, ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Λοιπόν, ζαχαρίτσα. Πάει μέσα. Όσο παράξενο και σας φαίνεται, θα ρίξω λίγο γαρίφαλο και λίγο μπαχάρι. Θέλουμε ίσα ίσα να υπάρχει υποψία ότι έχει μπαχάρι και γαρίφαλο μέσα το κρυθαράκι μας. Πιστέψτε με, θα γίνει καταπληκτικό. Και καθώς ρίξουμε τα αρωματικά, μόλις έχουν γίνει τα λαχανικά μας, ανακατεύουμε για να μυρίσουν τα λαχανικά και ουσιαστικά να αναζωογονήσουμε το μπαχάρι και το γαρίφαλο. Λοιπόν, αστεροειδής γλυκάνισος, μία δάφνη, πάνε μέσα, ένα ζωμό κοτόπουλο ή λαχανικών, βάλτε ό,τι θέλετε. Και ήρθε η ώρα ουσιαστικά να σβήσουμε το τηγάνι μας. Θέλουμε λίγο πελτέ ντομάτας για να δώσουμε σώμα περισσότερο στο κρυθαράκι μας, να έχει αυτή την αίσθηση ότι τρώμε ένα πιο πλήρες φαγητό. Και ήρθε η ώρα επιτέλους να πάρω την κουτάλα μου και να αρχίσω το ανακάτεμα. Κοιτάξτε εδώ, ανακατεύω το πελτέ. Εδώ. Το τηγάνι μη σας φαίνεται καμένο. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Εδώ. Και ήρθε η ώρα να σβήσουμε το τηγάνι με τι? Ουζάκι. Ουουου. Κάνουμε ένα γιουβέτσι θαλασσινών, οπότε σίγουρα πρέπει να έχουμε το εσάνς του ούζου που μας αρέσει στην Ελλάδα. Κόκκινο κρασάκι, ανακατεύω.
Εδώ. Τέλεια. Και τώρα ήρθε η ώρα για την ντομάτα μας. Και το κρυθαράκι μας. Εδώ. Και τώρα, επειδή είναι σημαντικό να ρίξουμε όσο υγρασία χρειάζεται μέσα στο κρυθαράκι, αν και το νερό που σας έχω δώσει είναι μετρημένο, τι θα κάνω? Θα ρίξω το 1/3, θα ανακατεύω και μετά από 2-3 λεπτάκια όταν σωθεί το νερό θα ρίξω άλλο 1/3 και μετά θα ρίξω το τελευταίο 1/3 και θα δω αν χρειάζεται περισσότερο ή λιγότερο νερό. Τώρα, πότε είναι έτοιμο το κρυθαράκι μας? Το κρυθαράκι μας είναι έτοιμο όταν είναι μαλακό και είναι ωραίο. 1-2 λεπτάκια πριν να είναι έτοιμο το κρυθαράκι θέλουμε να σταματήσουμε τη διαδικασία. Γιατί? Γιατί πρέπει να ρίξουμε μέσα στα θαλασσινά μας. Οπότε 1-2 λεπτάκια πριν να είναι έτοιμο το κρυθαράκι θα γυρίσουμε για να τελειώσουμε τη συνταγή μας. Τα φρέσκα θαλασσινά πρέπει να μυρίζουν θάλασσα και η επιφάνεια του δέρματός τους να είναι ίγρη και γυαλιστερή. Οι γαρίδες πρέπει να έχουν σκληρά, τεντωμένα πόδια και να μην έχουν στο σώμα τους λευκές ή μαύρες κοιλίδες. Η σάρκα από το φρέσκο καλαμάρι να μην έχει ροζέ χρώμα. Το κέλυφος των οστρακοειδών να είναι κλειστό. Τα οστρακοειδή καλό είναι να καταναλώνονται την ίδια ή την επόμενη ημέρα από την αγορά τους. Και μετά από περίπου 12 με 15 λεπτάκια το φαγητό σας φυσιολογικά θα είναι έτοιμο. Τώρα κοιτάξτε εδώ την υφή που θέλουμε να έχει το κρυθαράκι. Θέλουμε να έχει τόσο υγρασία μέσα και έτσι όπως είναι ρίχνουμε εμβόλυμα μέσα τα αμυδάκια μας για να ανοίξουνε. Παναγία μου. Τι ωραίο πράγμα που θα γίνει. Είναι όλη η γλυκιά θάλασσα μαζεμένη στο κέλυφος μέσα. Αυτό και είναι και βαριά τα μύδια που δεν έχουν ανοίξει. Έχουμε μέσα αυτό το υπέροχο ζουμάκι που αυτό ουσιαστικά θέλουμε. Άμα δεν πάρουμε αυτό το ζουμί, είναι σαν να μην παίρνουμε τίποτα τα μύδια. Τώρα, για τις γαρίδες και τα καλαμαράκια μας έχω ετοιμάσει μια έκπληξη στο τέλος που πάντα πρέπει να προσέχετε. Δηλαδή, δεν έστειψα λεμόνι μέσα πριν, γιατί άμα έστειπα λεμόνι θα μαύριζε το τηγάνι και ουσιαστικά θα κεγότανε το λεμόνι, γιατί έχει ζάχαρη το λεμόνι, όσο παράξενο και σας φαίνεται. Γι' αυτό το λόγο το λεμόνι πάντα θέλουμε να το ρίχνουμε στο τέλος. Έτσι όπως είναι, θα ρίξω το ξύσμα από ένα λεμόνι πάνω στο καλαμαράκι και στη γαρίδα. Θα στύψω και λίγο λεμόνι πάνω στα θαλασσινά μου. Εδώ. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, ήδη τα μύδια άρχισαν να ανοίγουν. Βλέπετε, ένα άνοιξε και τα υπόλοιπα αρχίζουν να ανοίγουν. Να το άνοιξε και αυτό. Που σημαίνει ότι όταν ανοίγουν, τι είναι? Είναι έτοιμα. Όποια δεν ανοίξουν, τα αφαιρούμε, γιατί σημαίνει πως δεν ήταν καλούτσικα. Έλα εδώ, κυρία Γαρίδα. Και έλα εδώ και εσύ, κυρία Γαρίδα. Μπες μέσα. Και κοιτάξτε εδώ. Παναγία μου. Ανοίξαν τα μύδια μας. Πώς τα βλέπετε? Ανοίξαν. Τέλεια. Οπότε έχουμε ρίξει και το λεμόνι μέσα και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Ελέγξτε αν χρειάζεται αλάτι και πιπέρι. Εγώ νομίζω πως είμαι εντάξει, γιατί είχα αλάτι πιπερώσει καλά και τις γαρίδες και τα καλαμάρια. Έριξε και το ζωμό μέσα. Αλλά αν θέλει λίγο παραπάνω αλάτι πιπέρι, μπορούμε να ρίξουμε. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ, τα μύδια βγάλανε ζουμάκι. Και κοιτάξτε πόσο ζουμερό είναι το κρυθαράκι μας. Παναγία μου. Λοιπόν, η μία εναλλακτική είναι να ρίξουμε το λάδι μέσα στο κρυθαράκι να ανακατέψουμε. Η άλλη εναλλακτική είναι να το ρίξουμε πάνω από το κρυθαράκι. Τι θες, Μητσό? Μισό-μισό. Συμφωνώ απόλυτα. Οπότε, ρίξτε περίπου 2-3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο στο τέλος. Πιστέψτε με, το χρειάζεται οπωσδήποτε το κρυθαράκι, το γιουβέτσι μας, γιατί δεν θέλουμε να σφίξει και να γίνει χάλια. Και επίσης θέλουμε να αρωματιστεί το γιουβέτσι μας από φρέσκο ελαιόλαδο. Τώρα, κοιτάξτε εδώ ζουμί. Το βλέπετε? Κοιτάξτε εδώ. Παναγία μου. Το φαγητό μας πρέπει να βγει αρκετά ζουμερό. Κάνουμε ένα γιουβέτσι. Άμα δεν είναι τώρα ζουμερό, μετά από λίγο δεν θα τρώγεται. Χρειαζόμαστε το ζουμάκι και πρέπει να είναι σε αυτό το επίπεδο που βλέπετε τώρα. Τώρα, τελικές πινελιές για να κάνουμε αυτή την υπέροχη πιατέλα ακόμα πιο εμφανίσιμη. Αν και νομίζω ότι η εικόνα τα λέει όλα. Είναι ελάχιστος μαϊντανός, έτσι όπως κάνουμε στην Ελλάδα. Δεν ρίχνουμε μαϊντανό γύρω-γύρω. Έτσι έχουμε συνηθίσει τα πιάτα μας. Αναγία μου. Λαδάκι. Πιπέρι. Φρέσκο πιπέρι πάνω από τα ζυμαρικά μας. Και λίγο αλατάκι. Εδώ. Παναγία μου. Και πάντα πρέπει να δίνουμε την επιλογή για κάποιον που θέλει λίγο πιο ξύνο το φαγητό του. Οπότε λίγα λεμονάκια. Εδώ. Και κάνουμε πιο όμορφη την πιατέλα μας. Και σίγουρα δίνουμε την εναλλακτική σε κάποιον άμα θέλει να προσθέσει λίγο ακόμα λεμονάκι στο φαγητό του. Δεν φανταστική πιατέλα. Για το γιουβέτσι θαλασσινών, κόβουμε τις γαρίδες σε κομμάτια, προσθέτουμε 2 κουταλιές ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε.
Στη συνέχεια τις ψήνουμε σε ένα καυτό τηγάνι για 1 με 2 λεπτά και τις βάζουμε σε μία πιατέλα. Κόβουμε τα καλαμάρια σε λεπτές ροδέλες και έπειτα στη μέση ρίχνουμε 2 κουταλιές ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, λίγη ζάχαρη και ανακατεύουμε. Τις ψήνουμε στο καυτό τηγάνι για 2 με 4 λεπτά και τις βάζουμε στην πιατέλα με τις γαρίδες. Ψιλοκόβουμε το πράσο, το σέλερι, το καρότο, το κρεμμύδι και τα σοτάρουμε στο ίδιο καυτό τηγάνι με ελαιόλαδο. Βάζουμε το θυμάρι, το σκόρδο και τη ζάχαρη. Ρίχνουμε το γαρίφαλο, το μπαχάρι, τον αστεροειδή γλυκάνισο, τη δάφνη, τον κύβο κότας, τον πελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε. Σβήνουμε με το ούζο, προσθέτουμε το κόκκινο κρασί, την ντομάτα κονκασέ, το κρυθαράκι, χαμηλώνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε. Βάζουμε το 1 τρίτο από το νερό, ανακατεύοντας συνεχώς με μία κουτάλα. Προσθέτουμε σταδιακά το υπόλοιπο νερό και ανακατεύουμε για 10 με 20 λεπτά μέχρι να απορροφηθεί το νερό και να μαλακώσει το κρυθαράκι. 1 με 2 λεπτά πριν το τέλος, προσθέτουμε τα μύδια. Ρίχνουμε στις γαρίδες και στο καλαμαράκι το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι, τα προσθέτουμε στο κρυθαράκι, ανακατεύουμε και τα αφήνουμε μέχρι να ανοίξουν τα μύδια. Στο τέλος, ρίχνουμε ελαιόλαδο, σερβίρουμε το γιουβέτσι θαλασσινών, ρίχνουμε λίγο μαϊντανό, ελαιόλαδο, πιπέρι, αλάτι και προσθέτουμε φέτες από λεμόνι. Και ανοίγουμε το μύδι. Το μύδι έχει ψηθεί ακριβώς όπως πρέπει να ψηθεί. Και εμένα μου αρέσει πάντα το μύδι να το χρησιμοποιώ σαν κουταλάκι. Παίρνω λίγο κρυθαράκι. Δεν υπάρχει. Λεμόνι, πιπέρι, ελαιόλαδο, βουαλά. Άντε, γεια. Σπάστε τα όλα. Κάντε αυτό το κρυθαράκι και όλοι θα σας λατρέψουν.